Η ενότητα η οποία ακολουθεί νομίζω είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες, αφού έχουν ένα εκλεκτό, πολύ ξεχωριστό καλεσμένο, ο οποίος έχει γράψει ιστορία στη δική του ειδικότητα και τον οποίο τον καλωσορίζω σήμερα, διότι θα κάνουμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση σε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και χαίρομαι που η δική μας εκπομπή θα το βγάλει προς τα έξω. Μιλάω για τον κύριο Νίκο Γιοβανίδη, ο οποίος είναι διευθυντής της ΕΝΑΚ, της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Καλησπέρα. Γεια σου, Νατάσα. Καλησπέρα. Πώς είσαι, Νίκο μου? Είμαι καλά. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Μιλάμε στον Ενικό. Εννοείται. Διότι εγώ γνωρίζω το έργο σου. Τυχαίνει να είσαι και φίλος μου και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Διότι ίδρυσες την ΕΝΑΚ πριν από πόσα χρόνια? Η ΕΝΑΚ ιδρύθηκε πριν 22 ολόκληρα χρόνια. Μετράτε 22 χρόνια. 22 ολόκληρα χρόνια. Από την πρώτη στιγμή αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτική πολιτική πλέον, τότε ήταν Υπουργείο Εμπορική Ναυτιλία, ναι, και από το Λιμενικό Σώμα Ελλάδο. Είναι επίσημη σχολή ναυαγωστική, γιατί η ναυαγωστική στη χώρα μα είναι πλέον επίσημο επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να υπηρετήσουν τη διάσωση στην παραλία, δηλαδή στο νερό τη θάλασσα, αλλά και τη πισίνα, δηλαδή επεκτείνεται σε όλα τα πλάτη και μήκη του υδράτινου στοιχείου. Και έτσι μπορούν οι νέοι άνθρωποι, δηλαδή ένα που είναι από μια ηλικία 18 και πάνω, να μπορέσει να απευθυνθεί στην ΕΝΑΚ, στην Ελληνική Ναυαγωστική Ακαδημία, και να ενημερωθεί καταρχήν, Νατάσα, τι είναι ο ναυαγοσώστης. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε. Να σου πω γιατί. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεσπόζει ο ήλιος και η θάλασσα. Σωστά. Οπότε νομίζω ότι η έννοια και η λέξη ναυαγοσώστης επί της ουσίας παντρεύεται και είναι απαραίτητη σε μια χώρα σαν τη δική μας. Σωστά. Τι είναι λοιπόν ο ναυαγοσώστης, για να γνωρίσουν καλύτερα αυτό τον όρο, με την έννοια και του όρου και της εργασίας μέσα από αυτό τον όρο, οι φίλοι που μας βλέπουν? Έτσι. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα, και το φωνάζω χρόνια και το λέω, ότι δεν είναι απλά να βγει ο διευθυντής ΕΝΑΚ και να πει: ελάτε, γιατί ναυαγοσώστες, εξασφαλίστε δουλειά, εργασία, καλοκαιρινές, ναι, δουλειές. Αυτό είναι ένα μάρκετινγκ. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, επειδή υπήρξα ναυαγοσώστης. Και έτσι γεννήθηκε και η ΕΝΑΚ. Μπράβο. Ήμουν ακολυμβητής, πολίστας, ιστιοπλός. Η ναυαγωστική βγήκε μέσα από όλη αυτή την ανασχόλησή μου με τα θαλάσσια σπορ και με την κολύμβηση. Η ανάγκη του να σώζουμε έναν άνθρωπο, η ανάγκη του να προλαμβάνουμε το να βρεθεί κάποιος άλλος σε δύσκολη, θα λέγαμε, ναι, κατάσταση, λίγο πριν το ατύχημα. Ο ρόλος του ναυαγωσώστη δεν είναι απλά να σώζει. Ο ρόλος του ναυαγωσώστη είναι να κάνει πρόληψη. Άρα, όταν απευθυνόμαστε σε νέα παιδιά, κορίτσα καγόρια, τα οποία μέσα στην οικονομική κρίση που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στη χώρα μας, με ένα πακέτο που λέγεται τουρισμός, το οποίο δεν έχει πειραχθεί από την οικονομική κρίση στο ποσοστό που έχουν διαλυθεί άλλοι κλάδοι. Ναι. Είναι ένας χώρος ο οποίος ακόμα στέκεται και καλά. Βεβαίως. Άρα η ναυαγοσωστική σε ένα μεγάλο της ποσοστό, κυριαρχικά δηλαδή μεγάλο ποσοστό, είναι μέσα στον τουρισμό. Άρα αυτή τη στιγμή το να οθήσουμε νέα παιδιά απλά για επαγγελματική αποκατάσταση είναι λάθος εμάς οι οποίοι ηγούμαστε της ναυαγωστικής. Και το λέω αυτό γιατί η ναυαγωστική έχει και το κομμάτι της διάσωσης. Έχει και το κομμάτι της προσφοράς στον συνάνθρωπο. Ακριβώς. Και είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι. Άρα θα πρέπει ένα παιδί καινούριο που πλησιάζει το χώρο της ναυαγωσωστικής να έχει μέσα του τρία στοιχεία. Πέρα από την αγάπη στη θάλασσα, την αγάπη στον ήλιο και τα καλοκαιρινά επαγγέλματα, ναι, θα πρέπει να αγαπάει και την προσφορά στον συνάνθρωπο. Να θέλει, Νατάσα, να γίνει διασώστης. Να του αρέσει να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, να του αρέσει να ενημερώνει, να του αρέσει να προλαμβάνει, να του αρέσει να είναι σε ένα χώρο όπου δεν θέλει να γίνει ατύχημα. Αυτός γίνεται ναυαγοσώστης. Αυτός είναι που έχει προσεγγίσει σωστά την ναυαγωστική. Δεν είναι πληρωμένες, Νατάσα, καλοκαιρινές διακοπές. Είναι κάτι υπέροχο, είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι ξεχωριστό. Απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Και εδώ σου πω ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πρέπει εμείς όλοι να ενημερώσουμε τον κόσμο και να καταπολεμήσουμε τις φοβίες. Ναι. Κάποιο παιδί λέει, εγώ γιατί να γίνω ναυαγοσώστης? Κάποιες φοβίες είναι, μήπως το σώμα μου δεν είναι αυτό που πρέπει. Δεν είναι το κατάλληλο. Να σου πω, έχουν δημιουργηθεί και τα πρότυπα, με συγχωρείς κιόλας, από τη γνωστή σειρά πριν κάποια χρόνια, η οποία έτσι κάπως τον κόσμο τον παραπληροφόρησε. Σωστά. Για το πώς πρέπει να είναι η σωματοδομή. Περάσαν και 20 χρόνια. Εντάξει, σίγουρα. Όμως να σου πω κάτι, γι' αυτό είσαι εδώ, έτσι, για να καταρρύψεις κάποιους μύθους οι οποίοι υπάρχουν στο μυαλό μας, πιστεύοντας ότι για να είσαι ναυαγοσώστης πρέπει να πληρείς κάποιες σωματικές προϋποθέσεις συγκεκριμένων μέτρων και σταθμών. Λοιπόν, θέλω να μου το αναλύσεις αυτό. Τις φοβίες αυτές που μπορεί κάποιος να έχει, τις είπα και από την αρχή, δεν θέλω απλά να πούμε, λάτε, γιατί ναυαγοσώστες, στην ΕΝΑΚ. Δεν θέλω αυτό. Δεν το θέλω αυτό. Γιατί θα τους διώξω εγώ μετά. Ναι. Γιατί όταν θα πάει στην παραλία και στην πισίνα να υπηρετήσει πλέον τη διάσωση, πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό του το ρόλο του.
Πάμε όμως να δούμε τώρα τις φοβίες. Καταρχήν, δεν πρέπει να φοβάται το σώμα του. Αυτή τη στιγμή στην ναυαγωστική έχουμε ναυαγωστώσεις που διαπρέπουν, οι οποίοι είναι ψηλοί, κοντοί, χοντροί, ό,τι θέλεις. Άσχημοι, όμορφοι, κούκλες, κούκλοι, ό,τι θέλεις. Άρα να σταματήσει πλέον να πιστεύει κάποιος, και ειδικά οι κοπέλες, ότι εγώ έχω παχάκια μου, έχω κάποια κιλά παραπάνω. Δεν απασχολεί κανέναν, ούτε το λουόμενο, ούτε κανένα άλλο ναυαγωσώστη, μόνο εσένα σας απασχολεί. Ούτε εσάς ασχολεί, σας απασχολεί κανένας, να έρθουν συγκεκριμένες αναλογίες. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι εγώ, λέει, δεν είμαι πολύ δεινή κολυβήτρια. Το τονίζω και το λέω. Και παγκοσμίως ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο ο πρωταθλητής κολύμβησης ή ο πολίστας ο ιδανικός ναυαγωσώστης. Ναυαγωσώστης μπορεί να γίνει οποιοδήποτε αγόρι και κορίτσι έχει φυσική κατάσταση, δηλαδή είναι αρτιμελής, ξέρει να κολυμπά. Και από εκεί πέρα θέλει να γίνει. Η ΕΝΑΚ, εδώ και 22 χρόνια, έχει κάνει πολλές πρωτοτυπίες και καινοτομίες. Μία από τις βασικότερες είναι ότι, γνωρίζοντας πλέον ότι τα περισσότερα παιδιά δεν είναι άριστοι κολυβητές, γνωρίζοντας αυτό που βλέπαμε μέσα από την καθημερινότητα της εκπαίδευσης, οργανώσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια την εκπαίδευση να απευθύνεται πλέον στον μέτριο κολυβητή, ούτε καν στον καλό κολυβητή. Έτσι, ένα παιδί το οποίο απλά μπορεί και κολυμπά, μπορεί με τις τεχνικές με τις οποίες τους εκπαιδεύουμε, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο κολυμπά. Δηλαδή, να σου πω ένα πράγμα για να το καταλάβεις. Η κολύμβηση μαθαίνεται. Ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε μέσα στο νερό μαθαίνεται. Ο σωστός τρόπος. Μαθαίνεται. Ναι. Έπειτα, ο ναυαγωσώστης δεν πάει να κάνει αγώνα. Ο ναυαγωσώστης δεν πάει να κάνει τεχνική της τέλειας, θα λέγαμε, χεριάς, της τέλειας αναπνοής. Ο ναυαγωσώστης, ξέρεις, όταν πάει να σώσει, φορεύει βατραχοπέδιλα. Βάζει μάσκα. Είναι ένα πράγμα το οποίο έχει συγκεκριμένη τεχνική, στην οποία υπάρχει αυτό που λέγαμε το σκανάρισμα, ελέγχω το χώρο. Εάν δω ότι κάποιος κινδυνεύει, θα κινηθώ όπως εκπαιδεύουμε στο να τον προσεγγίσω, για να μην κάνω τώρα εκπαίδευση. Καλά, ναι. Όταν τον προσεγγίσω, πρέπει να προσέξω να μην επιτεθεί, πρέπει να προσέξω να με χτυπήσει, πρέπει να προσέξω πώς να τον πιάσω, στο οποίο το μαθαίνεις με ακρίβεια χιλιοστού. Και δεν κινδυνεύεις ποτέ. Γιατί αν κινδυνεύουμε και εμείς, μαμά μας έκανε. Και μας μπαμπά μας έκανε. Δεν πήγαμε να γίνουμε ένα βαγωσό για χάσουμε τη ζωή μας. Ακριβώς. Ούτε και έχουμε και μεγάλη αυτό που θα λέγαμε ευθύνη. Ας πω ένα πολύ βασικό. Και να μου πεθάνει στα χέρια μου άλλος, εγώ δεν κινδυνεύω. Ούτε από το νομικό πλαίσιο, ούτε από το ηθικό πλαίσιο. Φυσικά εσύ ουσιαστικά επιτελείς. Όπως ο γιατρός, κάθε βράδυ στην εφημερία νοσοκομείου δεν πεθαίνουν άνθρωποι. Ακριβώς. Οποιοδήποτε κίνδυνο είναι μπροστά σου. Πρέπει να σπάσουμε λίγο τους μύθους. Ναι. Ο ναυαγωσώστης είναι ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος μαθαίνει τεχνικές, όπως ανέφερα πριν, που έχουν να κάνουν σχέση με το σκανάρισμα, την προσέγγιση, τις απαλλαγές ή τις αποκρούσεις ή και γενικότερα το πώς πιάνουμε ένα θύμα, πώς το ρημουλκούμε στην ακτή και πώς του παρέχουμε τις βασικές πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, εάν φτάσει το επεισόδιο να είναι τόσο πια ολοκληρωμένο. Τόσο σοβαρό. Και έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω τα δάχτυλά μας. Το να έχεις ένα-δύο επεισόδια το καλοκαίρι είσαι και τυχερός. Βεβαίως, γιατί... Μην νομίζουν πια ότι πια θα πας στην παραλία και όλη μέρα θα χτυπιέσαι. Εδώ όμως από εδώ πάμε. Υπάρχουν όμως κάποιες παραλίες, όπως είναι στη Βόρεια Κρήτη ή σε κάποια σημεία στο Ιόνιο ή προς τα πάνω στην Κατερίνη, στους Νέους Πόρους κτλ. Όπου εκεί η θάλασσα είναι επικίνδυνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μάλιστα, εμείς που είμαστε αυτοί που ηγούμαστε της ναυαγωστικής, επιλέγουμε πιο παλιούς ναυαγωσώστες, θα λέγαμε πιο. Έμπειρους, ώστε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Έλα όμως το πρέπει να το πούμε, γιατί είναι και θέμα τουρισμού, η χώρα μας, σε σχέση με πάρα πολλές άλλες χώρες στον πλανήτη και ιδιαίτερα τις εκτός Μεσογείου, έχει 100% ασφάλεια. Είναι μια καταπληκτική χώρα ως προς τη φιλικότητα, εντάξει, του απλού πολίτη να προσεγγίσει το υδάτινο στοιχείο. Δεν έχει αυτά που έχει η Αυστραλία. Δεν έχει αυτά που έχει η Νέα Ζηλανδία. Σίγουρα, δεν βλέπουμε ουσιαστικά το περιβάλλον. Τις συνθήκες της Νότιας Αφρικής. Τις συνθήκες της Βραζιλίας. Δηλαδή, δεν έχουμε τα προβλήματα που έχουν ναυαγωσώστες, συνάδελφοι ανά τον πλανήτη. Ναι. Εδώ θα λέγαμε ότι αυτή η περιοχή επιλέχθηκε από τον Θεό, ίσως για τις δικές του διακοπές. Έτσι ακριβώς. Άρα, όπως αντιλαμβάνεται ο κόσμος, εδώ έχει πέσει όλη η ευλογία στο νερό και σε όλα τα άλλα τα πράγματα. Όσον αφορά τώρα τη διάσωση, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει το νέο παιδί ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο επάγγελμα καλοκαιρινό από το να είναι με το μαγιό του, από το να είναι στην παραλία, από το να βλέπει αυτό το υπέροχο γαλάζιο της θάλασσας και ακριβώς. Το καταπληκτικό γαλάζιο του ουρανού που λέει και ο Ελίτης με τη γνωστή του φράση. Να βλέπει ανθρώπους που πήγαν διακοπές και είναι ευχάριστοι, δεν είναι μίζεροι. Ακριβώς. Να μην έχει να τάσει αφεντικό στο κεφάλι του, να του λέει όλη την ώρα μπούρου, μπούρου, μπούρου. Να παίρνει πάνω από 800 ευρώ το μήνα.
με τα ένσημά του, με το ρεπό του. Και πάνω απ' όλα, και θα το πω έτσι δυνατά για να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Μη με παρεξηγήσει ο χώρος της εκπαίδευσης, δεν το λέω συγκριτικά, το λέω καθαρά ως προς το κομμάτι το να δώσουμε μια λύση στην οικονομική κρίση. Είναι πολύ σημαντικό, Νίκο μου, να σου πω ειλικρινά, διότι γνωρίζοντας ότι ο τουρισμός είναι τόσο δυνατός στην Ελλάδα, όταν υπάρχει ένα επάγγελμα το οποίο δεν είναι επάγγελμα χόμπι, είναι επάγγελμα το οποίο είναι επιβεβλημένο. Ένας άνθρωπος να υπάρχει ένας ζαβαγωσός στις παραλίες, νομίζω ότι δίνει τεράστιες ευκαιρίες και βοηθιέται και η ελληνική οικονομία. Πάρα πολύ. Γιατί πέρσι, να φανταστείς ότι μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί παγκόσμιοι που βρίσκονται στη χώρα μας, όπως είναι η Σαντορίνη, το πιστεύεις ότι δεν βάλαμε ένα ζαβαγωσός? Γιατί δεν βρήκαμε. Γιατί δεν υπήρχαν. Δεν υπάρχουν. Η Πάρος, που δεν μπορεί να την αμφισβητήσει την Πάρος. Φυσικά. Φυσικά. Μπήκα ένα ζαβαγωσός 1η Ιουλίου. Τόσο αργά. Η Λευκάδα είχε κενά. Ναι, γνωρίζοντας όμως ότι ο τουρισμός έρχεται εδώ για διακοπές από τέλη Μαΐου. Σωστά. Αρχές Ιουνίου. Ακόμα και μέσα στην Αθήνα. Η Αίγινα δεν έχει ναυαγωσώστες. Και δεν είχαν ναυαγωσώστες. Γιατί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δεν έχει αντιληφθεί ακόμα ο νέος άνθρωπος ότι στην Ελλάδα, όταν τελειώνει το λύκειο, όλα τα παιδιά, αυτό πρέπει να γίνει εθνική νοοτροπία. Ναι. Συνήθεια. Πρέπει να γίνονται ναυαγωσώστες. Γιατί είναι χιλιάδες οι θέσεις εργασίας. Και μένουν κενές αυτές οι θέσεις εργασίας και μένουν άνεργα τόσα παιδιά, και όχι μόνο παιδιά, πράγμα, και πιο μεγάλοι άνθρωποι, γιατί ξέρω ότι η ναυαγωσιστική σε εσάς δεν έχει ηλικία. Έτσι, και θα το πούμε και αυτό. Δεν είναι δηλαδή μόνο από 18 έως 20 έως 25 τα παιδιά που θα μπορούν να γίνουν. Ακριβώς ηλικία. Ακριβώς. Δηλαδή, επειδή το είπαμε για να μην μένει κενό στον κόσμο, 18-45 είναι στην Αχτή, ναι, και 18-65 στην Πισίνα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ενήλικας από 18-45 ετών μπορεί να πάει, που αυτή τη στιγμή μας βλέπει και είναι άνεργος και δεν ξέρει τι να κάνει και δεν ξέρει τι θα κάνει. Να πω καμιά κακία τώρα. Πες τι. Ξέρω τι θα πει. Βεβαίως. Αυτό μιλάμε ανοιχτά. Και το λέω. Γιατί εμείς η ΕΝΑΚ, η Ελληνική Ναυαγωσιστική Ακαδημία, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να γκρεμίσουμε όλα αυτά τα φαντάσματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία. Όπως ανέφερα και πριν, έχουμε τεράστια κενά σε όλους τους χώρους, εντάξει, που πρέπει να τοποθετούν ναυαγωσώστες. Παρ' όλα αυτά όμως, η νοοτροπία που 30-40 χρόνια τώρα κατακαιρμάτισε την ελληνική κοινωνία, ότι ο πετυχημένος είναι ο τακτοποιημένος στο δημόσιο. Καλά, αυτά πάει, πεθάνανε πια. Ναι. Υπάρχει η μαμά ακόμα. Όμως του λέει ναυαγωσώστες θα γίνεις, τι σε σπούδασε. Η μαμά έρχεται και του λέει εποχικό επάγγελμα. Γιατί έχει κάτι άλλο να κάνει. Ακριβώς, από την ανεργία. Γιατί έχει κάπου αλλού να απασχοληθεί. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί η ναυαγωστική θα του δώσει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνει 3, 4, 5, 6, 7 μήνες δουλειά εργασία, να πάρει και το επίδομα ανεργίας όπου έχει φτάσει, όσα λεφτά είναι αυτή τη στιγμή, και να μπορέσει έτσι και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και ο ίδιος να πάρει 5 δραχμές και να μπορέσει το χειμώνα να σταθεί από εκεί πέρα μετά μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον. Κάποια στιγμή πρέπει να γκρεμίσουμε τους μύθους και κάποια στιγμή να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Απλά να σου πω τι γίνεται, Νίκο μου. Ο κόσμος, καλή ώρα, δεν είναι ενημερωμένος για το πώς μπορεί ένα παιδί, ένας ενήλικας, να μην λέω παιδί, ένας ενήλικας μπορεί να απορροφηθεί σε θέσεις εργασίας μέσω της ναυαγωσιστικής. Όλοι, δυστυχώς, το έχουν συνδέσει σαν ένα επάγγελμα χόμπι. Δυστυχώς, έχω ακούσει πάρα πολλούς που το λένε αυτό. Και επειδή σε γνωρίζω και ξέρω τον αγώνα σου, προσπαθώ να σου λέω, παιδιά, δεν είναι έτσι. Δείτε τι αγώνα κάνει η ΕΝΑΚ, κάνει ο κ. Γιωβανίδης, κάνει το επιτελείο του. Κάνουν ναυαγωσώστες και μπορούν και δίνουν δουλειά και μένουν θέσεις κενές, γιατί το είχαμε ξανασυζητήσει. Με λίγα λοιπόν λόγια, εκεί που θέλω να καταλήξω, ότι μένουν θέσεις κενές και οι άνθρωποι που μας βλέπουν τώρα θα μπορούσαν να εργάζονται, να ξέρουν ότι σε 2-3 μήνες θα πάνε να εργαστούν. Και μένουν κενές ενώ χρειάζεται κόσμος. Ναι. Και πες μου λοιπόν εσύ να καταλήξουμε στο σημαντικό. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος που μας βλέπει τώρα κιόλας να μεριμνήσει, να ενδιαφερθεί, να έρθει δίπλα σας, να μπορέσετε να τον ενημερώσετε, να τον πληροφορήσετε, αλλά και να τον διδάξετε, ώστε σε 2-3 μήνες να πιάσει δουλειά. Πρέπει να συνειδητοποιήσει καταρχήν ότι αυτό το πράγμα του ταιριάζει και του αρέσει. Η νοοτροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην παραλία είναι ότι ο κόσμος σέβεται τον ναυαγωσώστη. Ναι. Μπορώ να σου πω ότι τα πρώτα χρόνια που άνοιξα εγώ τη σχολή πριν 22 χρόνια και πριν που ήμουν και εγώ ναυαγωσώστης, το ναυαγωσώστης ήταν κάτι άγνωστο, κάτι καινούργιο, κάτι λίγο τον Baywatch, κάτι λίγο αυτά, ναι, τα οποία έχουν πεθάνει χρόνια τώρα αυτά. Ο ναυαγωσώστης το σέβεται και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό απαιτεί ο κόσμος να είσαι σε εγρήγορση, να είσαι στη θέση σου και απαιτεί ο κόσμος, εάν συμβεί κάτι, να είσαι σωστά και άρτια εκπαιδευμένος, ώστε να φέρεις σε πέρα σε ένα επεισόδιο. Και αυτό είναι το σύνθημα της ΕΝΑΚ. Η ΕΝΑΚ είναι μια σχολή που δεν είναι πολύ βάση σε αυτό. Να φανταστείς ότι το σύνθημα που έχουμε οριστικοποιήσει και φωνάζουμε είναι ότι είμαστε επαγγελματίες, εκπαιδεύουμε επαγγελματικά
και δημιουργούμε επαγγελματίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σου είναι εδώ απόψε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Νίκο. Καλό βράδυ.